αμολυτών. Ναι. Να κάνεις και κολοτούμπες και ανάποδη κυλίστηση και να ουλιάζεις. Ου, μόλι τζόκερ, ου, έτσι όλα. Γιατί είσαι γεμάτος ενέργεια. Είναι φρεσκότατος. Κοιμήθηκα πολύ, έκανα τις δουλειές μου τώρα δύο μέρες και είμαι έτσι πάρα πολύ φρέσκος και ξεκούρατος. Άρα σήμερα θα λέγαμε ότι, μάλλον είναι αθέρετο να πούμε, αλλά είναι και λογικό απ' την άλλη, ότι τα μουμουέ και οι εκπρόσωποι των σήμερα θα είναι πολύ φρέσκοι. Έτσι θα έπρεπε. Μετά από δύο ημέρες να πετύχει. Έτσι θα έπρεπε. Αν και η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα, δεν είναι επάγγελμα ακριβώς. Δηλαδή, παρόλο που δεν έγραφαν στα έντυπα που εργάζονται ή στα site που εργάζονται κλπ. Ή δεν ήμουν στα ραδιόφωνα, οι δημοσιογράφοι παρόλο την απεργία ενημερώνονταν, συζητούσαν, έψαχναν, έκαναν έρευνα. Είναι λειτουργήμα άλλωστε, χάρη. Ναι, είναι. Αλήθεια, δεν το είπα ελληνικά. Είναι. Όλοι πιστεύουμε ότι είναι λειτουργήμα. Όχι, το κάνουν κάποιοι, καταλαβαίνετε. Σαν λειτουργήμα. Ναι, πιστεύω βασικά οι μόνοι άνθρωποι που βλέπουν την απεργία των ΜΜΕ όσο έχει καιρία να κοιμηθούν και να αράξουν, είμαστε μάλλον εμείς. Εντάξει. Εμείς οι τέσσερις συγκεκριμένα. Οι εμείς τέσσερις και κάποιες... γενικότερα οι άνθρωποι που δουλεύουν πάρα πολύ και δεν ξεκουράζονται και το βλέπουμε. Ουσίας Μάνεσης, σε βόλο και βελτιστήριο. Την απεργία κήρυξε το Συνδικά των Μεταλλών Ακολουσίας, την κεντρική συγκέντρωση του εργοστάσιου του Βόλου, συμμετείχαν εκατοντάδες απεργοί και συνδικαλιστές από όλη τη Μανουσία, καθώς και απεργοί από τη Χαλιβουργία του Ασπροπύργου. Τα εργοστάσια τέθηκαν εκτός λειτουργίας παρά το γεγονός ότι η εργοδοσία και στελέχη του εργοδοτικού σωματείου με αλλαγή βαρδιών και τη συνδρομή τη αστυνομία, η οποία παρέταξε στο εργοστάσιο 6 κλούβες των ΜΑΤ, επιχείρησαν να στήσουν απεργοσπαστικό μηχανισμό και να δημιουργήσουν την εικόνα αντισυγκέντρωσης στους απεργούς. Επίκαιρη επερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας για την επικίνδυνη κατάσταση που διαμορφώνεται από την πολιτική των περικοπών στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας πρόνοιας, κατέθεσε στη Βουλή κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΑΠΑ. Επιχείρημα της κυβέρνησης για νοικοκύρεμα και για χτύπημα της πατάλης αποδεικνύει ότι. Βέβαια, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η λειτουργία. Αν και τις τελευταίες ώρες μαθαίνουμε ότι πάει καλά, ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Σημασία έχει πάντως ότι οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν. Ουσιαστικά για την νέα σύμβαση ήρθε το τεχνικό κλιμάκιο της Τρόικας στην Αθήνα. Τώρα το ύψος του κουλιόγου των ομολόγων αλλά και τα μεγέθη της ύφεσης και της ανεργίας θα αποτελέσουν βασικές παραμέτρους για τα πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να επανέλθει εντός τρόπων η προσπάθεια περιορισμού του ελλείμματος. Από ό,τι φαίνεται τελικά θα είναι κάτω από το 10% το έλλειμμα, να δούμε όμως πού ακριβώς θα κάτσει, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, γιατί είχαμε μια βελτίωση των εσόδων των εισπράξεων τον περασμένο μήνα, το Δεκέμβριο δηλαδή, με τους τόσους φόρους και έκτακτες εισφορές που έχουν επιβληθεί, πάνω από 6 δισεκατομμύρια εισπράχτηκαν το Δεκέμβριο και περιμένουμε μέχρι τέλος Φεβρουαρίου που θα κλείσει δημοσιονομικά το έτος, οι βεβαιωμένοι φόροι δηλαδή του 2011 θα εισπραχθούν και θα υπολογιστούν στο 2011. Άρα θα δούμε πού θα είναι η τρύπα και ανάλογα θα έχουμε τα πρόσφατα μέτρα. Στην ΟΑΣΥ τον βρίσκονται ήδη και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών, ο Γιώργος Ζανιάς, και βάλει στο οργανισμό διαχείρισης του δημοσίου χρέους του Πέτρου Χριστοδούλου. Χέρια ψηλά, είναι να ζήσω, έτσι κερδίζω στη ζωή τη ζωή σου. Πρωινό χάπι από το Διονύση. 5η-19 Ιανουαρίου 2012 στο Μιέντρο Δοδιο Χαπιέντιο, η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας δείχνει μόλις ένα βαθμό αυτή την ώρα, όπως καταλαβαίνετε, πολύ πολύ κρύο και σήμερα. Και στους δρόμους της Αθήνας έχουν αρχίσει τα μοντεραλίνα, τα γεύτα καλά, όπως σας είπα και πριν, σε αρκετούς δρόμους συναντήσετε πολύ από την κίνηση, σε κάποιες σημείες παραλιακής. Επίσης την Αφιθέα από την Κύπρο Βάρα έως την Αχιλέα έχουν κοντοφυλάσμα. Από την έγκυνση και η Ποσειδόνος, η Πετρουράλη, η Άλωνος της Αλεξάνδρας και σε κάποια σημεία η Μεσογείων αλλά και η Κηφισίας. Χωρίς όμως πολλά και ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά αυξημένη η ροή. Είστε παιδιά καλά σήμερα για το σχολείο, γιατί όπως σας είπα κάνει πάρα πολύ κρύο. Έτσι θα κυλήσει η μέρα σήμερα με παγωνιά σε όλη τη χώρα και στην Αθήνα. Έως 6 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημεράκι, θα πάει και πάνω. Αλλά με ηλιοφάνεια, ήλιος με δόντια. Το Σαββατοκύριακο δεν περιμένουμε να ανέβει λίγο η θερμοκρασία, καθώς έρχονται και κάποιες βροχές και θα γλυκάνει έτσι λίγο ο καιρός από άποψη κρύου.
τουλάχιστον, αλλά νομίζετε πολλά πράγματα. Έχετε δηλαδή ο Χαμπιλέτη, βρίσκεται τώρα στο μικρόφωνο, ως προϊόντακο στον ήχο και επιστρέφουμε. Έλα, παιδιά. Αλλά αξίζει τον κόπο να δείτε τώρα την ταινία, γιατί είναι στο...
πλέον να φωτογραφίζουν την Ακρόπολη και τους άλλους αρχαιολογικούς χώρους, να τους κάνουν και να φωτογραφίζουν, να πέσουν διαφημίσεις, να το οτιδήποτε να γίνεται. Στο ίδιο χρόνο να γίνονται και επιδείξεις μόδας αν κάποια στιγμή το ζητηθεί. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή το είχαν ζητήσει να κάνουν επιδείξεις μόδας την Ακρόπολη, αλλά μάλλον όχι η φωτογράφηση μόδας, με κάποιο γνωστό μοντέλο που είχαν αρνηθεί τότε. Είχαν αρνηθεί τότε στο. Πάμε Ακρόπολη. Ναι, όχι, είχε αρνηθεί νομίζω ή το ΚΑΣ ή αρνήθηκαν οι αρχαιολόγοι, ο σύλλογος. Τώρα δεν ξέρω αν σε αυτή την απόφαση του Γερουλάνου είναι σύμφωνο ο σύλλογος των αρχαιολόγων. Δεν το ξέρω ακόμα, δεν είναι ακόμα, δεν ξέρω, δεν έχω διαδηλώσει. Αυτό ήταν απόφαση ή πρόταση του Γερουλάνου τώρα. Αυτό ήταν απόφαση. Δηλαδή σήμερα να πάω, α πούμε, για τη Σουάδια. Ναι, του το